Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σαρδέλες παντρεμένες. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ νόστιμη συνταγή με ένα ταπεινό υλικό που είναι η σαρδέλα. Δίνω πάσα για τα υλικά, καταλάβατε. Για τις σαρδέλες παντρεμένες θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σαρδέλες, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 ντομάτα μεγάλη, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το λαδολέμονο, 30 γραμμάρια μουστάρδα, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, μαϊντανό και φέτες από λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ετοιμάσει σαρδελίτσες στο ψυγείο, αλλά θα σας δείξω και πώς ακριβώς να τις καθαρίσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τις ετοιμάσετε. Δεν θα βάλω γάντια, μαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, οι σαρδελίτσες είναι κάπως έτσι από τον ψαρά μας. Ουσιαστικά είναι καθαρισμένες. Θα ζητήσετε να τις καθαρίσετε. Το μόνο που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι να πάρετε ένα μαχαίρι εδώ, να ανοίξετε λίγο στη μέση εδώ. Και μόλις ανοίξετε στη μέση, εννοείται πως βγαίνει πάρα πολύ εύκολα το κεντρικό κόκαλο. Εδώ. Η ξύση σαρδελίτσα είναι τσάμπα και έχει πάρα πολύ καλά λιπαρά. Οπότε, please, βάλτε στη διατροφή σας. Τραβάμε το κεντρικό κόκαλο, το σπάμε εδώ, το πετάμε, βουαλά. Πάει μία. Πάμε και για την άλλη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Χαράσουμε στη μέση με το μαχαίρι. Δεν χαράσουμε μέχρι τέρμα-τέρμα, γιατί θέλουμε να κρατήσει το σχήμα της σαρδέλα, εδώ και εδώ. Και πολύ απλά παίρνουμε το μαχαιράκι μας, το βάζουμε μέσα από την κάτω πλευρά, εδώ. Βγάζουμε το κόκαλο. Και βουαλά. Αυτό ήταν. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Τίποτα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως όταν έχουμε να κάνουμε πολλές σαρδέλες και άμα έχουμε να κάνουμε κανονικά φαγητό σαρδέλα παντρεμένη για όλη την οικογένεια, θα μας πάρει κάποια ώρα. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Από εκεί και πέρα, και να μην καθαρίσει το κεντρικό κόκαλο, μπορείτε να μαγειρέψετε τη σαρδέλα με άπειρους τρόπους και ουσιαστικά αυτός που το τρώει να αφαιρέσει το κεντρικό κόκαλο. Δεν είναι και τίποτα, έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σαρδελίτσα μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως είναι τις σαρδέλες, θα τις απλώσω εδώ, από την ανάποδη πλευρά. Και αυτό που θα κάνω εγώ μπορείτε να το παραλείψετε. Θα σας πω εγώ τι κάνω, σαν μυστικό. Απλά με αυτόν τον τρόπο η σαρδέλα γίνεται λίγο καλύτερη. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να ψήσουμε λίγο τις σαρδέλες στο φούρνο και μετά να τις παντρέψουμε. Γιατί θέλω να είναι εντελώς φρέσκια η ντομάτα μου. Βγάζει αυτή τη φρεσκάδα και όλα τα αρωματικά που θέλω. Το πρόβλημα που έχουμε όταν ψήνουμε τις σαρδέλες στο φούρνο είναι η κάτω πλευρά, ότι πάντα μα πάντα πανιάζει στο ψήσιμο. Γιατί έχει την πετσούλα, τη βάζουμε από κάτω. Και μόλις την βάζουμε από κάτω, αυτό που γίνεται είναι να τρέχει όλη η υγρασία από το ψάρι και στο τέλος να βγαίνει η πέτσα νιανιά. Το έχετε παρατηρήσει, φίλε Μπελέση? Ναι. Μπράβο. Σήμερα θα δώσουμε μία λύση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα, με αυτόν τον τρόπο που θα σου δείξω. Γιατί θέλω όντως να ρίξω ελαιόλαδο στις σαρδέλες. Και όταν λέω θα ρίξω ελαιόλαδο, θα ρίξω με ένα πινελάκι. Εδώ. Δεν χρειάζεται πολύ, αλλά χρειάζεται λίγο λαδάκι. Εδώ, ελαιόλαδο. Επειδή θα ψήσουμε μόλις 10 λεπτά στο φούρνο, το light θα βοηθήσει στο να μην κολλήσει πάνω στη σχάρα, γιατί θα βάλω πάνω στη σχάρα τη σαρδέλα, και επίσης θα βοηθήσει στο να γίνει τραγανή η πετσούλα από κάτω. Το θέλουμε αυτό? Το θέλουμε, δεν γίνεται να το θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλάτι πιπέρι, εδώ και εδώ. Και πιπέρι. Και στην περίπτωση που κάποιες φορές τρώω τη σαρδέλα και νιώθω ότι έχει λέπια από πάνω, επειδή δεν έχουν ψηθεί πάρα πολύ καλά, με αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα ψηθεί τόσο καλά που δεν θα νιώθετε καθόλου ότι έχει λέπια από πάνω η σαρδέλα. Τώρα, όπως είναι, βάζω είτε την πέτσα από πάνω είτε την πέτσα από κάτω, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Εφόσον έχουμε λαδώσει καλά, δεν θα κολλήσει πάνω στη σχάρα. Οπότε βάζω τις σαρδέλες εδώ. 1-2, 1-2, 1-2. Δεν είναι τέλειες, ε? Με συσκέψεις τώρα και σχάρα μπορούσαμε να τις ψήσουμε έτσι ένα λεπτάκι στη φουφού και μετά να τις παντρέψουμε. Γενικά έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σχάρα ή δεν έχετε σχάρα, η αλήθεια είναι πως μπορείτε έτσι όπως είναι να τις βάλετε πάνω σε μία λαδόκολλα και να ψήσετε από την κάτω πλευρά. Και η πέτσα εκτεθειμένη από πάνω, εντάξει. Εγώ τις ψήνω έτσι πάνω σε σχάρα γιατί όντως θέλω να γίνουν τραγανές από όλα τα σημεία. Θέλω να τραγανίσει η σαρδέλα, να μην είναι νιά-νιά. Γιατί μετά όταν θα ρίξουμε τη γέμιση, όντως θα μαλακώσει η σαρδέλα και όντως θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει. Κοίτα να δεις, ακριβώς ήρθε η σχάρα. Τώρα, τι ώρα είναι, φίλε Μπελέση? Είναι η ώρα που πρέπει να τοποθετήσουμε τις σαρδέλες στο φούρνο.
Δεν πρέπει να λαδώσουμε και λίγο από πάνω. Ε, λίγο, λίγο. Εν τω μεταξύ, κοίτα με το πινελάκι, επειδή δεν ρίχνω το ελαιόλαδο έτσι από πάνω, ουσιαστικά έχουμε ρίξει το τίποτα. Έχω πάρα πολύ λίγο λάδι και με τόσο λίγο λάδι μπορώ να λαδώσω όλες τις σαρδέλες. Το τρομερό είναι ότι η σαρδέλα από μόνη της έχει λιπαρά, αλλά όλα τα λιπαρά που έχει είναι πάρα πολύ καλά. Επειδή θα ψήσουμε πάρα πολύ λίγη ώρα στο φούρνο, θα ρίξω και λίγο ρίγανη. Οπότε η ρίγανη δεν θα προλάβει να καεί. Γιατί άμα ψήναμε πολλή ώρα, η ρίγανη θα κεγόταν και θα πίκριζε το φαγητό μας. Λίγο ρίγανιτσα από πάνω, εδώ. Αλάτι. Εδώ. Και πιπέρι. Καλά δεν είναι φανταστικό υπέρ. Άντε, γεια. Οπότε μπαίνω στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 8 με 10 λεπτάκια, τόσο θέλουν, τόσο θα χρειαστώ και εγώ να ετοιμάσω και τη γέμιση. Για τη γέμιση πάλι έχω δύο εναλλακτικές, θα σας πω και τις δύο και θα αποφασίσετε εσείς τι θέλετε. Λοιπόν, έχω μία ντοματούλα και θέλω η ντομάτα μου να είναι πραγματικά όριμη. Όταν λέω όριμη, να είναι ο-ρι-μη. Άμα δεν είναι όριμη, δεν έχει καμία ουσία η γέμιση. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να τρίψω την ντομάτα μου εδώ και αυτό που θα αφήσω εκτός είναι βέβαια η φλούδα. Κάποιες φορές όταν τρώμε σαρδέλα παντρεμένη δεν είναι που νιώθουμε κάτι ότι περισσεύει μέσα στο στόμα. Ε? Είτε είναι το κουκαλάκι, είτε είναι η ντομάτα, είτε είναι η φλούδα από την ντομάτα. Γενικά αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, τώρα έχουμε δύο εναλλακτικές εδώ. Η μία εναλλακτική είναι... Και τις λέω και τις δύο για να τις ξέρεις, φίλε Μπελές. Όπως βλέπεις, εδώ μέσα η ντομάτα, καθώς την τρίψαμε, τι έχει? Έχει πάρα πολύ ζουμί. Σωστά? Οπότε, εναλλακτική νούμερο 1. Ή δένω το μείγμα με φρυγανιά, που μπορεί να ρίξω μέσα και δένει κατευθείαν και πίζει το μείγμα μου, σωστά? Ή σουρώνω την ντομάτα για να φύγουν τα υγρά της. Τι αυτά δύο θες? Ωραίος. Θα πάω σύμφωνα με τον Μπελέση, οπότε έχω μία πιτσετούλα εδώ, κατευθείαν και ένα μπολ. Και όντως είναι πολύ σημαντικό να σουρώσουμε την ντοματούλα μας ή να ρίξουμε φρυγανιά, αναλόγως πόσο το σηκώνει η τσέπη μας. Γιατί άμα σωρώσουμε την ντομάτα μπορεί να χρησιμοποιούμε δύο ντομάτες. Ενώ άμα ρίξουμε φρυγανιά, με μία ντομάτα θα φτιάξουμε αρκετή γέμιση. Οπότε τι κάνω, βάζω σε μία πετσέτα εδώ, την παραπανήσια υγρασία τη βγάζω, εδώ. Και έτσι όπως βγάλω την υγρασία, κατευθείαν ξαναρίχνω την ντοματούλα μου μέσα στον μπολ. Εδώ. Θα ρίξω αλάτι. Σε περίπτωση που δεν είναι πολύ όριμη θα ρίξετε και λίγο ζαχαρίτσα, πιπέρι. Θα προσθέσω λίγο σκορδάκι, το σκόρδο είναι προαιρετικό, άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε δεν το βάζετε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Και εμένα μου αρέσει, αλλά κάποιος δεν τους αρέσει, οπότε μην το παρακάνετε. Βάλτε λίγο σκόρδο, το σκόρδο θα δίνει γεύση καθώς θα περνάει η ώρα. Λίγο λαδάκι. Αλάτι, πιπέρι βάλαμε. Έχω μαϊντανό, εδώ. Θα κόψω μόνο το πράσινο μέρος. Καταπληκτική συνταγή, έτσι. Σου λέω, οι περισσότεροι αυτό που κάνουν είναι να ψήνουν μαζί με την ντομάτα μέσα στο φούρνο ή να ψήνουν πάνω στη σχάρα μαζί με την ντομάτα. Εμένα μου αρέσει να παντρεύω μετά. Όντως μου βγάζει μία φρεσκάδα περισσότερη η γέμιση. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ τώρα. Ο μαϊντανός είναι φρέσκος, η ντομάτα είναι φρέσκια, το φρέσκο κρεμμυδάκι είναι φρέσκο. Δεν έχουν ψηθεί μέσα στο φούρνο, οπότε βγάζουν όλα τα αρώματα αυτά. Καλή και ψηθή ντομάτα, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή εγώ θέλω να το φάω σαν ορεκτικό, όπως τρώμε τα ντακάκια και η ντομάτα σου βγάζει τόσο ωραία γεύση. Έτσι θέλω να είναι και η σαρδελίτσα μου. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Μόνο το πράσινο μέρος. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Και χυμό από μισό λεμόνι. Μπορείτε και λιγότερο, μισό είναι πολύ. Τώρα, ανακατεύω τη γέμισή μου. Και τώρα δοκιμάζουμε λεμονάκι, ντομάτα, σκόρδο. Δηλαδή είναι τόσο ευχάριστο σε γεύση, πραγματικά ξέρεις ότι θα απογειώσει τη σαρδέλα. Η σαρδέλα μας είναι έτοιμη, τη βγάζω από το φούρνο. Αναγκαία. Εδώ. Οχ. Τέλεια. Και πάμε να ετοιμάσουμε μία ωραία πιατέλα. Ας κάνω και ένα λαδολέμονο. Θα αφήσω λίγο δύο λεπτάκια να κρυώσουν για να τις παντρέψω. Πάντα ο γαμπρός περιμένει την ύφη, το καταλαβαίνετε. Πολύ απλά θα κάνω το λαδολέμονό μου. Εδώ, μουστάρδα. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Άμα δεν βάλουμε ξύσμα, θα κάνουμε μισή δουλειά, το καταλαβαίνετε. Και εδώ,
Μπορείτε να βάλετε και λίγο μέλι, άμα θέλετε. Θέλετε ή δεν θέλετε. Όχι. Κοίταξε, άμα θα βάλεις μέλι, θα βάλεις μέλι ίσα-ίσα που να μην το καταλάβει κανείς. Δεν θα βάλεις εκεί πέρα έναν τόνο μέλι. Κοίταξε. Υπάρχει μέλι και μέλι. Άμα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Απλά και θα βοηθήσει το δέσιμο και θα βοηθήσει στην υφή από το λαδολεμό. Κοίτα. Τόσο. Πολύ έβαλα. Επίσης η όλη φάση, επειδή έχει πάντρεμα, θέλει και λίγο μέλωμα. Το καταλαβαίνεις. Έπρεπε να γίνει σωστά η διαδικασία. Έλα εδώ, Διονύση, αγόρι μου. Και τώρα να σας γνωρίσω τον κουμπάρο. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, το δώρο στο καπνό και στην ύφη το έκανες. Το έκανα, το έκανα. Ρίξε σιγά σιγά το λαδάκι μέσα. Έλα την άλλη πλευρά. Πάμε, έλα, περίμενε. Λοιπόν, τώρα το κάνεις σωστά. Ωραίος. Ωραία. Τι έγινε. Για πάμε. Βλέπεις πως δένει. Μελάκι, μουστάρδα, τέλος. Και βέβαια το λεμονάκι. Σε περίπτωση που πήξει πάρα πολύ, τι πρέπει να κάνουμε. Μελάκι. Μπράβο, για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται. Τελείωσε. Τελείωσε. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή είχα το φίλο μου τον Διονύση και μου πετούσε σιγά σιγά το λαδάκι μέσα, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει το λαδολέμονο. Το βλέπεις. Λοιπόν, ρίξε λίγο νεράκι. Έχει πήξει πάρα πολύ, μας αρέσει. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αραιώσουμε λίγο το λαδολέμονο μας. Και όταν λέω με λίγο νερό, ενώ ξεκινάμε με μία κουταλιά της σούπας, βλέπουμε τη σύσταση, μπορούμε να ρίξουμε ελάχιστο ακόμα. Περίπου τόσο. Έφυγες. Και τώρα έχουμε την τέλεια σύσταση. Τώρα, το μόνο που έχω να ρίξω είναι πιπέρι, αλάτι και έτοιμο και το λαδολέμονό μας. Άντε, γεια. Και ήρθε η ώρα να παντρέψουμε τις σαρδελίτσες μας. Με ένα κουταλάκι του γλυκού θα πάρω λίγο από τη γέμιση, εδώ. Θα ρίξω πάνω από μία σαρδέλα, θα καπακώσουμε μία από πάνω και πάρ' την πρώτη. Πώς μας φαίνεται? Sexy. Αυτός είναι γάμος, ρε φίλε. Δεν παίζουμε εδώ πέρα, κοίτα εδώ. Και εδώ. Άλλη μία, εδώ. Φρέσκια ντοματούλα. Εδώ. Λοιπόν, άμα έχετε διάρρη τραπέζι, δηλαδή είστε ένα ζευγαράκι, νομίζω ότι αυτές, άντε να βάλω άλλη μία ή δύο, είναι αρκετές. Σωστά. Μπορείτε να ψήσετε κατευθείαν με τη γέμιση μέσα στο φούρνο. Απλά θα ψήσετε λίγο παραπάνω. Επειδή θα έχει τη γέμιση στη μέση, θα χρειαστεί γύρω στα 15 λεπτάκια. Θα βάλω και άλλη μία εδώ. Και νομίζω ότι κάναμε καταπληκτική δουλίτσα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, το λαδολέμονο θα πάει από πάνω. Άντε γεια, ε. Αυτό, ρε φίλε, είναι Ελλάδα. Λαδολέμονο. Και βέβαια έχω κρατήσει λίγο μαϊντανό από το πλάι εδώ. Το κάνω έτσι πάρα πολύ ελληνικό. Λίγο μαϊντανό ίσα-ίσα από πάνω. Και να το κάνω έτσι λίγο πιο παραδοσιακό. Θα κόψω φετούλες λεμόνι. Αλλά ροστίκ. Παλιάς έτσι εποχή. Κόβουμε στη μέση. Μία εδώ. Μπορεί να είναι old fashion, αλλά μας αρέσει. Και εδώ. Άντε γεια. Για τις σαρδέλες παντρεμένες, καθαρίζουμε τις σαρδέλες και τις ανοίγουμε στη μέση. Απλώνουμε με ένα πινέλο ελαιόλαδο και βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα, με το δέρμα προς τα κάτω, απλώνουμε ξανά ελαιόλαδο και βάζουμε ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ψήνουμε για 8 με 10 λεπτά στους 180 βαθμούς. Τρίβουμε την ντομάτα στο τρίφτη και σουρώνουμε για να φύγει όλη η υγρασία. Μεταφέρουμε σε μπολ και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το σκόρδο τριμμένο, ελαιόλαδο, το μαϊντανό ψιλοκομμένο, το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Μοιράζουμε τη γέμιση από το μπολ στις μισές σαρδέλες και καλύπτουμε με τις άλλες μισές. Για το λαδολέμονο, σε μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το μέλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο ανακατεύοντας συνέχεια και βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Αν βγει πολύ πηχτό το λαδολέμονο, αραιώνουμε με μία κουταλιά της σούπας νερό. Απλώνουμε πάνω από τις σαρδέλες, πασπαλίζουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε με φέτες λεμονιού. Και ήρθε η ώρα για το δικό μου πάντρεμα και στα δικά σας παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο γάμο μου. Να ζήσετε! Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο απόλυτος μεζέτης, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι Ελλάδα.
Κάμα ξεκινήστε και μπορέσετε να σταματήσετε. Ελάτε να μου πείτε και εμένα, γιατί δεν παίζει. Τόσο φρεσκάδα από τη γέμιση και τόσο Ελλάδα από τη σαρδέλα. Βάλω και λίγο λάδι λεμόνι εδώ, που πραγματικά θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.